Καλησπέρα σε όλους. Να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη και τους φίλους που ήρθαν σήμερα εδώ να παρακολουθήσουν το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο με θέμα επικοινωνίες στη θάλασσα. Είναι κάτι που όλοι θα τύχει και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε τον φίλο μας, τον Σπύρο τον Πριόβολο, που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολλά πράγματα πάνω σε επικοινωνίες και τα βασικότερα ποια είναι και πώς πρέπει να κινούμαστε κάθε φορά. Ένα χειροκρότημα στο Σπύρο. Ευχαριστώ και εγώ για τη συμμετοχή σας. Το σημερινό, δεν θα πω σεμινάριο, το σημερινό ενημερωτικό, η σημερινή ενημέρωση αφορά την επικοινωνία στη θάλασσα. Δηλαδή θέλω να δούμε τι σημαίνει επικοινωνούμε στη θάλασσα και όχι βέβαια με το φίλο μας για να πούμε πάμε για ούζα και τσίπουρα, αλλά έχοντας μία ανάγκη και θα διαβαθμίσουμε την ανάγκη πώς επικοινωνούμε ανάλογα με το τι έχουμε μαζί μας, ποια μέσα επικοινωνίας έχουμε, θα τα πούμε, και σε ποιους απευθυνόμαστε και πώς απευθυνόμαστε αυτούς. Βασικά, αυτό που είναι πιο γνωστό σε όλους είναι ότι επικοινωνούμε μέσω VHF, που βέβαια τα VHF είναι αυτά που ξέρουμε, τα VHF, αλλά υπάρχουν και άλλες συσκευές εκπομπής και λήψης που είναι μακρά και βραχαία. Δεν αφορούν εμάς, θα τα αναφέρουμε απλά. Ένας δεύτερος τρόπος που επικοινωνούμε είναι με το κινητό τηλέφωνο, εάν πιάνει και θα δούμε πώς. Ένας τρίτος μέσω δορυφόρων. Παλιότερα βέβαια επικοινωνούσαμε με μόρς ή και πιο παλιά με μπουκάλια που τα βρίσκουμε στη σύμπη κάτω, στο Πανορμίτη. Αυτό που καθορίζει την επικοινωνία και την γύρω από τη θάλασσα είναι το GNSS. Το GNSS είναι ένα παγκόσμιο σύστημα για το κίνδυνο και για την ασφάλεια στη θάλασσα. Στη θάλασσα και καλύπτει και αεροπορικά ατυχήματα. Αυτό ξεκίνησε το 1992 όταν ήταν η τελευταία εκπομπή του σήματος Morse από τα καράβια. Τότε καταργήθηκε και μπήκε το GNSS. Ποιος είναι ο κύριος σκοπός του? Η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και οι επικοινωνίες μεταξύ πλοίων και στεριάς και αντίστροφα. Ποιες είναι οι συσκευές που χρησιμοποιούμε για το σύστημα GMDSS? Είναι το VHF-DSE. DSE, το ξεχωρίζω, θα το δούμε για πιο κάτω, είναι τα σύγχρονα VHF. Όχι, αυτά που έχουν και το κόκκινο κουμπάκι που βλέπετε, distress. Δεν είναι τα παλιά. Θα εξηγήσουμε αργότερα σε τι διαφέρει. Είναι τα PIRB και PLB, είναι συσκευές που επικοινωνούν δορυφορικά για να εκπέμψουν ένα σήμα κινδύνου. Είναι δορυφορικές συσκευές επικοινωνίας μέσω δορυφόρων για επικοινωνία. Εδώ δεν θα μπούμε, δεν θα μείνουμε, απλά τα αναφέρω, γιατί δεν αφορούν τα σκάφη μας. Είναι το Navtex που λαμβάνεις σήματα δελτία καιρού, πλέον δεν χρησιμοποιείται μόνο από τα ποδοπόρα πλοία. Και το σύστημα ICE είναι αυτό που βλέπουμε στο Marine Traffic. Αυτές είναι οι συσκευές οι κύριες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα GMDSS. Όπως βλέπουμε εδώ στην διαφάνεια, ένα πλοίο βουλιάζει, στέλνει σήμα, το πιάνουν, ή ένας άνθρωπος ή ένα αεροπλάνο που έπεσε, στέλνει σήμα, το πιάνουν δορυφόροι, το πιάνουν επίγειοι σταθμοί, το αναμεταδίδουν και έρχεται η βοήθεια.
και ένα αντίστοιχο άλλο με δορυφόρους πάλι μια διαφάνεια που δείχνει πώς επικοινωνούν είτε τα πλοία μεταξύ τους είτε τα πλοία μέσω δορυφόρων με στεριά, γιατί σίγουρα θα καταλήξει η εκπομπή μας στη στεριά. Δεν μένει στο δορυφόρο. Ο δορυφόρος είναι αναμεταδότης, θα λάβει το σήμα και θα το εκπέμψει σε έναν βαθμό, σταθμό βάσης. Για να δούμε τώρα ποιοι υποστηρίζουν το σύστημα GMDSS στην Ελλάδα. Την κύρια ευθύνη έχει το ΕΞΕΒ, ο γνωστός θάλαμος επιχειρήσεων, ο οποίος καλύπτει όλο το FIR Αθηνών. Είναι εκεί που υπάρχει και μία αντιδικία με την Τουρκία. Εμείς θέλουμε το αεροπορικό, την αεροπορική κάλυψη να την έχουμε και θαλάσσια. Και καθορίζεται από αυτή τη γραμμή που βλέπετε. Βλέπετε πόσο έχει πιάσει όλο το Αιγαίο και τη μισή απόσταση από τα νησιά μας μέχρι την Τουρκία. Συνεργάζεται με αντίστοιχα κέντρα άλλων χωρών. Όταν υπάρχει ένα ατύχημα για σκάφος που αφορά άλλη σημαία και συνεργάζεται με όλα τα αντίστοιχα ΕΞΕΒ σε όλη την Ιφίλιο, συντονίζει το ΕΞΕΒ τη μεταφορά ασθενών όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα νησί ή σε ένα βουνό, οτιδήποτε. Το ΕΞΕΒ είναι αυτό που θα συντονίσει τη μεταφορά με ένα αέρια μέσα. Συστεγάζεται για καλύτερη συνεργασία με το λιμενικό, ο θάλαμος επιχειρήσεων, το ΕΞΕΒ, είναι μια αίθουσα που επιδούμε και μετά. Βλέπουμε μέσα ένα μακρόστενο τραπέζι. Στη μία μεριά βρίσκονται οι λιμενικοί που έχουν μια ευθύνη, γιατί οι λιμενικοί συντονίζουν τα σκάφη όλα, αεροπλάνα του λιμενικού, ελικόπτερα του λιμενικού, και τα σκάφη, ναι, και τα σκάφη γενικά. Συνεργάζεται με την πολεμική αεροπορία. Στη μέση του τραπεζιού βρίσκονται εκπρόσωποι της πολεμικής αεροπορίας για να συντονίσουν πλοία και ελικόπτερα του ναυτικού και αεροπλάνα του ναυτικού. Αυτό αφορούν στην πολεμική, αλλά το ίδιο είναι και με το ναυτικό. Και η πολεμική αεροπορία, δηλαδή λιμενικό, πολεμική αεροπορία και ναυτικό βρίσκονται στην ίδια αίθουσα, σε ένα τραπέζι και συνεργάζονται για καλύτερο συντονισμό. Όλα αυτά βρίσκονται στο τελευταίο όροφο από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που είναι στον Πειραιά. Μπαίνοντας με το καράβι, αριστερά μας βλέπουμε αυτό το κτίριο. Η πάνω όροφη είναι το ΕΞΕΒ. Και τέθηκε σε λειτουργία το 1968. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΕΞΕΒ για την Ελλάδα? Έχουμε μία πολύ μεγάλη ακτογραμμή, 18.500 περίπου χιλιόμετρα, η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Πάνω από 9.000 νησιά και βραχονησίδες. Περιοχή έρευνας και διάσωσης, αυτό που είδαμε πριν με τη μαύρη γραμμή, το FIR Αθηνών, 1,150 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πάρα πολλά σκάφη αλλιευτικά, τουριστικά και επιβατικά που κινούνται στην περιοχή. Πάρα πολλά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Μέσα στο ΕΞΕΒ υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο προγραμματιστικό, που είναι η επιβίωση του ναυαγού. Όταν λάβει ένα σήμα για κάποιον ναυαγό και αρχίζει να το ψάχνει, μπαίνουν μερικοί παράμετροι μέσα στο σύστημα αυτό, όπως είναι η θερμοκρασία του νερού στο σημείο που βρέθηκε ο ναυαγός, η φυσική κατάσταση του ναυαγού, η ενδυμασία του, η ηλικία, ύψος, βάρος. Εάν βρίσκεται στη θάλασσα ή επάνω σε κάποιο επιπλέον αντικείμενο και η κατάσταση της θάλασσας. Όλοι αυτοί οι παράμετροι μπαίνουν για να μπορέσει να διαπιστώσει μέσα από κάποιες μελέτες που έχουν κάνει πόσο μπορεί να αντέξει ένας ναυαγός. Όταν λοιπόν είχα πάει να κάνω μια συνέντευξη στο θάλαμο επιχειρήσεων,
Βάλαμε εκείνη την ημέρα, ήταν Γενάρης αν δεν κάνω λάθος, βάλαμε εμένα σαν ναυαγό έξω από τη γύμνο. Με μια φυσική κατάσταση καλή. Και ήταν και τότε, περίπου είναι και τώρα, με μια ετοιμασία που φάνω στο Σίδιο, ηλικία 57 ετών, ήμουνα μικρότερος, το ύψος το βάρος, είμαι στη θάλασσα εξαντλημένος, κατάσταση θάλασσας όχι καλή. Τότε είχε θερμοκρασία θάλασσας 12 βαθμούς. Η θεωρητική αντοχή μου για επιβίωση ήταν γύρω στις 6 ώρες. Βέβαια, πρακτικά, ενώ με 20 βαθμούς πήγαινε 16 ώρες σχεδόν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει χειμώνας καλοκαίρι. Θερμοκρασία νερού. Βέβαια, από ό,τι μου είπαν, εμείς συνεχίζουμε για 72 ώρες να ψάξουμε τον άνθρωπο. Υπάρχει και ένα δεύτερο λογισμικό, πολύ χρήσιμο για αυτούς, που είναι πώς παρασύρεται το σκάφος. Ένα σκάφος που παρασύρεται, πού θα το βρουν. Γιατί το σκάφος που παρασύρεται μπορεί να είναι ένα τέντερ, να είναι ένα, κάτι μπήκε επάνω άλλος και παρασύρεται. Πού να το ψάξουμε. Βάζουν παράμετρο την ώρα, το είδος, την κατεύθυνση ανέμου, παίρνουν από site τα ρεύματα, την κατεύθυνση και την ένταση των ανέμων και βλέπουν πού θα είναι. Τότε λοιπόν, και κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο ναυαγός επηρεάζεται μόνο από τα ρεύματα και όχι από την ένταση του, ούτε του κύματος ούτε τίποτα. Τότε λοιπόν μου είχαν πει κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Έφυγε ένα ιστιοπλοϊκό από Θεσσαλονίκη για να πάει Σκύρο ψαρά. Πιάνει φωτιά το μηχανοστάσιο. Έμπειρος ο ιστιοπλοϊός, φοβήθηκε, κατεβάζει το τέντερ, μπαίνει μέσα αυτός και τα δύο του παιδιά, ή δύο ή τρία, δεν θυμάμαι, το είχα γράψει τότε. Και η γυναίκα του, η οποία ήταν χοντρούλα και δεν χώραγε. Η γυναίκα δεν άντεξε, δεν μπορούσε, κάποια στιγμή εγκαταλείπει το φουσκωτό και αρχίζει και εγώ την πάει. Μετά από μια μέρα, ξέρω εγώ, τη βρήκαν ψαράδες σε μια βραχονισία. Ζωντανή. Αρχίζουν και ψάχνουν, δίνει σήμα αυτοί για να ψάξουν. Αυτός δεν είχε τότε δώσει, δεν είχε εκπέψει σήμα ότι υπάρχει κίνδυνος. Αρχίζουν να ψάχνουν, πού να ψάξουν, γιατί τότε μου είπαν μία αιτία ήταν και αυτή, μία αφορμή για να φτιάξουν το λογισμικό ήταν και αυτό. Βρήκαν το τέντερ δεμένο σε πάνω με φαγωμένα τα άκρα από σκυλόψαρα στην ύδρα. Τους παρέσυρε το ρεύμα, στην ύδρα έφτασε. Και βέβαια τότε μου είχαν πει ναι, ότι εξήχε έξω γιατί πεθάναν οι άνθρωποι από νερό και τέτοια, έλλειψη νερού, φαγητού. Και μου είπαν τότε ένας λόγος που δεν μπορέσαν να τους δουν ήταν γιατί το τέντερ ήταν άσπρο. Άσπρη η θάλασσα, δεν φαινόταν. Βέβαια, τότε δεν είχαν και όλα τα μέσα που έχουν σήμερα. Για πέστε μου, ποιο είναι το καλύτερο σωστικό στη θάλασσα? Είναι το ίδιο το σκάφος. Αυτό δεν είναι δικιά μου άποψη. Είναι η άποψη του θαλάμου επιχειρήσεων. Αυτό μου είχε πει να μεταφέρω στα περιοδικά. Δεν φεύγουμε από το σκάφος παρά μόνο εάν βουλιάζει, ακόμη και αναποδογυρισμένο να είναι, γιατί είχα τέτοια περίπτωση ενός που θα τα πούμε και είναι αφορμή, πρόεδρε και γραμματέα, να μου θυμίστε να κάνουμε μία σειρά σεμιναρίων με θέμα συνέβη. Αυτά τα άρθρα που είχα κάνει, που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Για να μαθαίνουμε. Λοιπόν, δεν φεύγουμε ποτέ από το σκάφος μας μέχρι να βουλιάξει, αλλά και πάλι προσπαθούμε να μείνουμε κοντά. Πριν πέσουμε στη θάλασσα, πετάμε, φοράμε σωσίβια βέβαια,
και πετάμε ό,τι επιπλέει για να μπορέσουν να το δουν αυτοί που θα έρθουν από μακριά. Όσο πιο γρήγορα μας εντοπίσουν, τόσο καλύτερα. Αυτό νομίζω είναι από ΕΝΑΚ φωτογραφία. Ναι, είναι από ΕΝΑΚ. Από μία άσκηση που κάναμε για το περιοδικό. Κάτι ακόμη που είχε τονίσει ο Γιωβανίδης ο Νίκος της ΕΝΑΚ, που έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό, φροντίζουμε να μην απομακρυνόμαστε. Ο ένας δίπλα στον άλλον. Και για να τον βοηθήσει και ψυχολογικά να τον υποστηρίξει και για να μας βρουν όλους μαζί. Εδώ βλέπουμε, τώρα θα δείτε, ένα βίντεο από μία άσκηση που παρακολούθησα διάσωσης με Super Puma. Είναι συγκλονιστικό, όσο βλέπετε θα λέω μερικά πράγματα, μιλώντας με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν ήμουν εκεί, απλά μου τα δώσαν μερικά πλάνα. Μιλώντας με τους ανθρώπους αυτούς μου είπαν ότι αυτό που βλέπουμε όταν πάμε για διάσωση είναι συγκλονιστικό, γιατί εκεί πλέον βγαίνουν τα άγρια ένστικτα του ανθρώπου. Ενώ έχουμε ένα πρωτόκολλο που λέει πρώτα θα σώσουμε παιδιά, γυναίκες, αρρώστους και τελευταία οι άντρες ή αυτοί που είναι σε καλή φυσική κατάσταση, βλέπεις να έρχονται οι άντρες να διώχνουν γυναίκες και παιδιά για να ανέβουν πρώτοι. Και αναγκαζόμαστε να ασκήσουμε βία σε τέτοιες περιπτώσεις. Μου είπαν πάρα πολλά που εντάξει, κάποια στιγμή θα τα αναδημοσιεύσω. Ένας δεύτερος φορέας που είναι ενταγμένος στο GMDSS είναι το Olympia Radio. Για τους παλιούς που δεν υπάρχει κανένας παλιός, είναι το Ελλάς Radio που λέγαμε παλιά. Τόσο παλιός, ναι, εντάξει. Λοιπόν, το Ελλάς Ράδιο λέγεται Ολυμπία Ράδιο. Το Ολυμπία Ράδιο έχει ένα σκοπό. Να φροντίσει την επικοινωνία μεταξύ πλοίων μεταξύ τους, αλλά πλοίων και στεριάς. Έχει την ευθύνη να επικοινωνούν τα πλοία σε όλο τον κόσμο. Θα δούμε με τι. Είναι ο πρώτος δέκτης κλήσεων όταν καλούμε το κανάλι 16. Είναι η υπηρεσία του ΟΤΕ και έχει έδρα στην Αγία Παρασκευή. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι μέσα από το Olympia Radio. Παλιότερες βέβαια, αλλά δεν έχει αλλάξει και κάτι. Στο 13-20 μπορούμε να επικοινωνούμε συνεχώς με το Olympia Radio. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να μιλήσουμε με VHF. Θα πούμε και για το MMSI σε λίγο. Για να μπορέσει να διασφαλίσει την επικοινωνία το Olympia Radio έχει 32 πομποδέκτες VHF που είναι στα ψηλότερα σημεία πάνω σε νησιά και βουνοκορφές για να καλύψει όλο το FIR Αθηνών. Η ισχύ των VHF των σταθερών των δικών μας είναι 25 βάλ. Η πομπή του Olympia Radio είναι 50 βάλ και βέβαια το 50 βάλ είναι ακόμη πιο δυνατό γιατί έχουν πολύ ψηλά τις κεραίες και σε πιάνουν. Που φτάνουν μέχρι 100 μίλια. Έχει πομποδέκτες μεσαίων και βραχαίων για να μιλάνε με όλο τον κόσμο. Ας μην μείνουμε σε αυτό τώρα, δεν έχει νόημα. Έχει δορυφορικούς δέκτες στις θερμοπύλες για να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. Έχει κάποιες σταθερές εκπομπές στο Olympia Radio όταν πάμε στο 16. Στο καλοκαίρι 9, 1, 7 το απόγευμα και 1 το βράδυ που δίνει δελτία καιρού και αντίστοιχα τη χειμερινή ώρα. Έχει σήματα warnings που είναι προειδοποιητικά για κάτι που συμβαίνει, δηλαδή διαπιστώθηκε ότι ταξιδεύει ένα κοντέινερ στη θάλασσα, βγάζει έκτακτη ανακοίνωση ή κάποιος φάρος δεν δουλεύει.
Αυτά είναι τα warning και οι έκτακτες ειδοποιήσεις που λέγονται, που λένε security συνήθως. Καθώς και έκτακτα δελτία καιρού. Εάν βγει ένα μπουρίνι κάτι που δεν έχει προβλεφθεί, κάνουν αναγγελία για έκτακτο δελτίο καιρού. Έχουν χωρίσει βέβαια τις περιοχές ανάλογα, τώρα δεν έχει σημασία τα νούμερα, θα τα βρείτε γραμμένα αυτά κάπου. Κάθε περιοχή έχει άλλα δελτία για καιρού, γιατί εκπέμπει στο 16 και λέει αναγγελία είτε καιρού είτε security ή οτιδήποτε και σου λέει εκπέμπουμε στα κανάλια αυτά, οπότε εσείς βάζετε σε ένα σκάν, σταματάει στο πιο ισχυρό, ποπό. Μέσα στο Ολυμπία Ράδιο είναι ένας χειριστής που λαμβάνει σήματα από όλη την Ελλάδα. Είναι ένας. Δεν είναι 50, 20, 30 μόνο για το VSF. Άλλοι είναι για satellite, άλλοι για τα βραχεία και τα μακρά. Εντοπίζει την περιοχή που εκπέμπεις από την ισχύ του σήματος του ποπού που λαμβάνει το σήμα. Βλέπει ότι έρχεται από σκύρο πιο δυνατά, άρα είναι σε εκείνη την περιοχή. Οπότε, εάν σου πει μετά, πάμε να μιλήσουμε σε ένα κανάλι, ξέρει σε ποιο θα σε οδηγήσει. Το Ολυμπία Ράδιο συνεργάζεται άμεσα, φυσικά, με τον Θάλαμο Επιχειρήσεων. Με την ΕΜΗ, γιατί η ΕΜΗ στέλνει τα δελτία, τα έκτακτα καιρού και τα προγραμματισμένα. Με την υδρογραφική υπηρεσία, που η υδρογραφική υπηρεσία έχει την ευθύνη να στείλει για προβλήματα που υπάρχουν είτε από φάρους που δεν δουλεύουν ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Με τον Ερυθρό Σταυρό, θα το τονίζω αυτό γιατί θα δούμε πιο κάτω τι, σε τι χρησιμεύει. Συντονίζει λιμεναρχία και υπηρεσίες διάσωσης μέσω των επικοινωνιών και φυσικά όλα τα παραπλέοντα πλοία. Ο χάρτης πρόγνωσης καιρού είναι χωρισμένος έτσι. Βόρειο Ιόνιο είναι αυτό. Δηλαδή καλό είναι να το έχουμε αν θέλουμε να παίρνουμε το χάρτη της ΕΜΗ, το δελτίο της ΕΜΗ, την πρόγνωση του καιρού, να ξέρουμε όταν λέει κεντρικό Αιγαίο τι σημαίνει. Το κεντρικό Αιγαίο ή το νοτιοανατολικό Αιγαίο που ξεκινάει από τη Μήλο ουσιαστικά και φτάνει μέχρι τη Σάμο. Είναι ένα. Πότε καλούμε το Ολυμπία Ράδιο? Όταν κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, πρώτα απ' όλα. Όταν χρειαζόμαστε βοήθεια. Δεν κινδυνεύουμε, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Όταν υπάρχει πρόβλημα υγείας. Όταν θέλουμε να ενημερώσουμε για κάτι που παρατηρούμε και δεν έχει σχέση με εμάς, αλλά το βλέπουμε να συμβαίνει. Παράδειγμα, άνθρωπος στη θάλασσα ή ένα βυθισμένο σκάφος. Τότε θα καλέσουμε το Ολυμπία Ράδιο. Όταν βλέπουμε επιπλέοντα αντικείμενα και ειδοποιούμε. Όταν βλέπουμε μόλυνση, θα πρέπει να ειδοποιήσουμε. Όταν βλέπουμε ένα μπουρίνι, υδροσύφωνα, οτιδήποτε, πρέπει να ειδοποιήσουμε για να βγάλει μια αγγελία να ενημερωθούν κι άλλοι. Πέρα από αυτά, καλούμε το Ολυμπία Ράδιο για να πάρουμε μια τοπική πρόβλεψη καιρού. Καλούμε το 16 και ζητάμε πρόβλεψη καιρού για την περιοχή Κυθήρων. Και θα μας πάει σε ένα άλλο κανάλι και θα μας δώσει την πρόβλεψη του καιρού. Καλούμε το Ολυμπία Ράδιο για να κάνουμε έλεγχο της καλής λειτουργίας του VHF μας. Πολύ σημαντικό, θα τα δούμε αργότερα. Για να συνδέσουμε κάποιο τηλέφωνο, να μας συνδέσουμε κάποιο τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα ανάγκη, μια ανάγκη. Και πρέπει να μιλήσουμε με τη μάνα μας που είναι μόνο με τηλέφωνο. Πρέπει να την ενημερώσουμε για κάτι. Εκεί βέβαια υπάρχει μια χρέωση που το χρεώνεται συνήθως το τηλέφωνο που δέχεται την κλίση. Παλιότερα
Κάνω μια παρένθεση. Μέχρι το 2008 είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε γραμμένοι σε πάροχο. Ένας από τους λόγους ήταν αυτός. Να μπορούμε να χρεωνόμαστε για κλήσεις τηλεφωνικές. Γιατί τότε μιλούσαν, δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και μιλούσαν μέσω VHF με τα σπίτια τους και βασικά τα εμπορικά πλοία. Το 2008 καταργήθηκε αυτό, όταν ήταν υφυπουργός ο Καμένος που ήξερε την εικόνα πώς λειτουργεί λειτουργούντα σκάφη αναψυχής. Εδώ βλέπουμε ότι βλέπουμε πώς εκπέμπουμε ανάλογα με τις συχνότητες. VHF, HF, MF και μεσαία και χωρικά. Τα VHF βλέπουμε ότι πρέπει, με τα VHF πρέπει να έχουμε οπτική επαφή. Και όχι μόνο, επηρεάζεται και από καιρικές συνθήκες. Αν δεν έχουμε οπτική επαφή, δεν θα πιάσουμε. Και εδώ βλέπετε ότι όσο πιο ψηλά είναι η κεραία, τόσο καλύτερα. Τα βραχεία ανεβαίνουν γιατί αντανακλώνται στην ιονόσφαιρα, να μην μείνουμε σε αυτά. Τα μεσαία πηγαίνουν σε όλο τον κόσμο, καλύπτουν όλη την φύλλινο. Και τα δορυφορικά βέβαια μέσω των δορυφόρων πιάνουν παντού. Να αναφερθούμε τώρα στο VHF DSC. DSC είναι ψηφιακή επιλεκτική κλίση. Είναι το κλασικό VHF που έχουμε στα σκάφη μας. Τι χρειάζεται? Οπτική επαφή. Ισχύει εκπομπής ή 2-5 στα φορητά ή 25 στα σταθερά. Εμβέλεια 20, max 30 μίλια. Μην υπολογίζουμε παραπάνω, όταν είμαστε στα 25. Ενώ οι πομποί, είπαμε, του Ολυμπία Ράδιο έχουν 50 έως 100 μίλια. Τα είδη του VHF τώρα που έχουμε. Υπάρχουν τριών ειδών VHF. Το VHF το παλιό, το βλέπετε, χωρίς το κόκκινο κουμπάκι, που το κανάλι 70 ήταν ανοιχτό για να μιλάμε. Τώρα, όσοι έχουν τέτοιο VHF ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το κανάλι 70 γιατί παρεμβάλλουν σε συχνότητες distress, DSC, GMDSS. Το VHF το σύγχρονο, γιατί με το προηγούμενο δεν παίρνει άδεια πλέον, δεν πωλείται αυτό, όσα σκάφη το είχαν το χρησιμοποιούν. Εάν τώρα χρειαστεί να περάσεις, να δηλώσεις ένα VHF, πρέπει να είναι σύγχρονο. Που έχει ψηφιακή επικοινωνία, που έχει αυτό το κόκκινο κουμπάκι της stress, τα φορητά VHF και VHF είτε φορητά είτε σταθερά με ενσωματωμένο GPS. Γιατί το αναφέρω αυτό, θα δούμε αμέσως μετά γιατί τι επηρεάζει το GPS. Ένα VHF για να λειτουργήσει ψηφιακά και να στείλει ένα σήμα κινδύνου πρέπει να έχει ένα σήμα GPS. Τα περισσότερα VHF δεν έχουν ενσωματωμένο GPS. Επομένως πρέπει να συνδεθούν με το GPS, που το GPS πρέπει να είναι ανοιχτό για να συνδεθεί και να έχει πιάσει σήμα μέσω NMRI. Συνδέεται μία φορά αυτό, θα δούμε τι πρέπει να βλέπουμε. Θα το δούμε αμέσως μετά. Έχουμε βάλει λοιπόν το VHF, το έχουμε συνδέσει με το GPS και πάμε να δούμε πώς παίρνουμε άδεια από το λιμεναρχείο. Για να πάρουμε άδεια πρέπει το VHF να είναι νέας τεχνολογίας, δεν μπορεί να είναι παλιό. Πρέπει να προσκομίσουμε πρωτότυπο, τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς. Δεν δέχονται, δεν έχω καταλάβει γιατί, δεν δέχονται. Πρέπει να κάνουμε μία αίτηση στο λιμεναρχείο για διεθνές διακριτικό σήμα. Αυτό που λέει στο δικό μου, σίγμα, σίγμα, 1431, μάλλον SVA 6301. Αυτό είναι το διεθνές διακριτικό σήμα. Όλα τα σκάφη
έχουν, όλα τα VHF έχουν ένα διεθνές διακριτικό σήμα. Αυτό σου το δίνει το λιμεναρχείο. Τα δύο πρώτα γράμματα καθορίζουν τη χώρα, η Ελλάδα έχει κλπ. Ένα δεύτερο που θα ζητήσουμε μαζί, στην ίδια αίτηση που θα κάνουμε, να μας δώσουν το MMSI. Το MMSI είναι ένα αφημί, ας πούμε, ταυτότητας του σκάφους. Αυτό θα το περάσουμε μέσα, θα δούμε μετά, μέσα στο VHF, γιατί αυτό είναι που εκπέμπεται και ξέρουν ποιοι είμαστε. Μόλις αναφέρθηκα σε εσάς, κύριε Γιοβανίδη. Καλησπέρα. Γιατί ήταν σημαντική η συνεισφορά σας σαν ΕΝΑΚ στην ενημέρωση των ανθρώπων που ασχολούνται ερασιτεχνικά με τη θάλασσα και όχι μόνο. Πάω στα βέντρα. Τι καλή είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, άρα ζητάμε δύο πράγματα από το λιμεναρχείο να μας εκδώσει, που δεν τα εκδίδει το λιμεναρχείο, τα εκδίδει μια άλλη υπηρεσία, το διεθνές διακριτικό σήμα και το MMSI. Κάτι που πρέπει, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μην το ξεχνάμε. Όταν κάνουμε την αίτηση στο λιμεναρχείο για όλα αυτά ή για την άδεια, δηλώνουμε κάποια κινητά τηλέφωνα, κάποια διεύθυνση, κάποιο σταθερό τηλέφωνο. Αλλάζουμε τηλέφωνα, αλλάζουμε διευθύνσεις, ξεχνάμε να ενημερώσουμε. Είναι απαραίτητο να ενημερωθεί το λιμεναρχείο για κάθε αλλαγή και θα δούμε γιατί αργότερα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Εγώ στα σκάφη μου πάντα, μετά από αυτά που είδα μέσα από συνεντεύξεις, επαναλαμβάνω, με λιμεναρχείο, με θάλαμο και κατάλαβα πόσο απαραίτητο είναι το VHF να βρίσκεται σε μία θέση που να βλέπουμε, όχι κάτω από το τιμόνι που απλά γυρίζουμε το διακόπτη, όπως βλέπετε εδώ, και να έχουμε τυπωμένο σε ένα χαρτάκι πλαστικοποιημένο το MMSI, το διεθνές διακριτικό σήμα και το όνομα του σκάφους, τέλος πάντων, εντάξει, το ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν καλέσεις, μία φορά μου έτυχε, πηγαίνοντας, γιατί είχαμε ένα εξάρι, εφτάρι, πολύ άσχημο καιρό με όπερ σκάφος και βλέπω να επιπλέουν βαρέλια. Ενημερώνω το θάλαμο, το Ολυμπία Ράδιο, με συνδέει με το θάλαμο, μου λέει δώσ' μου διεθνές διακριτικό σήμα. Του λέω δεν μπορώ να το δω τώρα, γράψε το στίγμα που βλέπω στο GPS και όταν φτάσω θα σου πω. Δεν μπορούσα. Τότε έφτιαξα πλαστικοποίηση, για να ξέρω. Οι ξένοι όλοι τα έχουν δίπλα στο VHF. Είναι σαν στάνταρ διαδικασία. Ιστιοπλόη. Οι ξένοι, είπα. Οι ξένοι. Εγώ ρωτάω ιστιοπλόη ή και φουσκωτό. Τώρα ένα φουσκωτό δεν έχω δει. Σε όσα ιστιοπλοϊκά έχω μπει, έχουν τυπωμένο και μάλιστα έχουν γράψει, ας πούμε, αυτό που είναι SV, γράφουν Sierra Victor, πώς θα το προφέρω. Το διεθνές διακριτικό σήμα και το MMSI είναι συνδεδεμένα με το σκάφος και όχι με τον ιδιοκτήτη. Πουλάς το σκάφος, αυτά παραμένουν. Και από το 2008 δεν απαιτείται αυτό που είπαμε, συνδρομή σε πάροχο. Τοποθετούμε το VHF και θα το δείτε και αργότερα σε σημείο που να βλέπουμε την οθόνη. Είναι πολύ σημαντικό. Σπύρο, μια παρατήρηση. Πώς προηγουμένως το VHF να είναι ενωμένο με το GPS. Ναι. Μπορείς να το εξηγήσεις αυτό λιγάκι. Α, το έδειξα, θα επανέλθω. Ναι, είναι, ναι. Υπάρχει μέσω NMAI, υπάρχει μία σύνδεση που υπάρχουν καλωδιάκια συγκεκριμένα που συνδέεται. Είναι πρωτόκολλο. Θα κάνουμε τώρα ερωτήσεις ή μετά. Και τώρα αν θέλετε, για να μην ξεχνιούνται. Δεν με πειράζει. Τώρα να τελειώσω εγώ. Ναι, αυτό θα δούμε αμέσως μετά πώς είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει, ότι είναι συνδεδεμένο.
Γιατί είναι δεν το συνδέσαμε, αλλά δουλεύει. Μπορεί να χάλασε κάτι. Αμέσως μετά η διαφάνεια θα τα δείξει όλα. Είπες πριν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά ακολουθούν το σκάφος. Ναι. Εάν εγώ το έχω ένα GPS σε ένα σκάφος και το βγάζω από εκεί και το βάζω σε καινούριο σκάφος. Δεν έχει το GPS, δεν ακολουθεί το GPS το σκάφος, το VHF. Το VHF. Βγάζω το VHF και το βάζω στο καινούριο σκάφος. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Όχι. Το VHF παραμένει στο σκάφος. Παραμένει στο σκάφος. Κανονικά παραμένει στο σκάφος. Ή τουλάχιστον το setup που θα το δούμε αμέσως μετά, δηλαδή όταν περάσεις μέσα και ορίσεις το MMSI, αν το πας σε άλλο πρέπει να το διαγράψεις. Άρα λοιπόν κάποιος πουλάει το VHF πρέπει να το διαγράψει. Πρέπει να το διαγράψει. Αν είναι περάσμα. Ναι. Για να έχουμε σωστή εκπομπή πρέπει να έχουμε την κεραία όσο γίνεται πιο ψηλά και χωρίς παρεμβολές γύρω. Πολύ σημαντικό αυτό. Ας πούμε στα ιστιοπλοϊκά είναι στην κορυφή επάνω, γιατί αυτές που το έχουν κάτω έχει παρεμβολή από το άλμπουρο, από οτιδήποτε. Το πιο ψηλό σημείο. Η σωστή κεραία πρέπει να έχει ένα μήκος συγκεκριμένο, τώρα να μην πω τεχνικά, αλλά παίρνουμε το καλώδιο και δεν το κόβουμε. Το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο με την κεραία έχει συγκεκριμένο μήκος κύματος, λάμδα τόσα, δεύτερα, τέταρτα, όγδοα, και δεν πρέπει να το κόβουμε. Και ας περισσεύει. Και ας περισσεύει. Και ούτε κουλούρα. Ναι. Εντάξει, λέω τεχνικά πράγματα, να μην μείνουμε. Προσέχουμε πάρα πολύ τις συνδέσεις. Το πιο σημαντικό είναι οι συνδέσεις. Και θα δούμε και αργότερα, σε επόμενες διαφάνειες, τι κάνουμε κάθε χρόνο. Οι συνδέσεις είναι το πιο σημαντικό για να μην δημιουργηθούν στάσιμα. Στάσιμα σημαίνουν φραγή εκπομπής. Που μπορεί να μας κάψει το πομπό ή να μην φεύγει το σήμα μας. Κάτι που είχα πει και την προηγούμενη φορά, ένα απαραίτητο όργανο που πρέπει να πάρει ο όμιλος είναι ένα μετρητή στασίμων που να το χρησιμοποιούν όλα τα μέλη. Έχει 50 ευρώ όσο έχει, συνδέεις την έξοδο του μπαίνει ανάμεσα στο VHF και την κεραία και σου μετράει τα στάσιμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα στάσιμα, να είναι μέσα σε ορισμένα όρια. Εάν ξεπερνάνε, δεν εκπέμπουμε σωστά. Πες. Αν δούμε λοιπόν ότι είναι περισσότερα στα στάσιμα από το επιθυμητό. Το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε είναι τη σύνδεση του το βίσμα που πάει πάνω στο VHF. Και αν υπάρχει και στην κεραία. Απλά να το γνωρίζουμε. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ένα σκάφος που εκπέμπει σωστά και ένα άλλο που με στάσιμα δεν φεύγει το σήμα του, γυρίζει γύρω-γύρω. Λαμβάνει όμως. Λαμβάνει, η λήψη είναι άλλη. Βέβαια, αν φταίει το καλώδιο, το βίσμα, πρόσεξε, αν φταίει το βίσμα, μπορεί και να μην λάβει σωστά. Το 30% δεν λαμβάνει. Λαμβάνει, συνήθως λαμβάνει. Πρακτικά το έχουμε δει, λαμβάνει μειωμένα, αλλά λαμβάνει. Δεν εκπέμπει όμως σίγουρα. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Όταν εγκαθιστούμε το VHF, είπαμε το βάζουμε στο πιο ψηλό σημείο. Σωστή κεραία. Την κεραία δεν την κόβουμε. Η κεραία έχει τα συγκεκριμένα λάμδα που λέμε για το μήκος κύματος. Λάμδα, λάμδα δεύτερα κλπ. Το μήκος του καλωδίου. Τα είπαμε πριν. Αφού τελειώσουμε την εγκατάσταση, κάνουμε μία δοκιμαστική εκπομπή στο Olympia Radio. Αναλυτικά θα το πούμε σε λίγο πώς γίνεται. Να κάνω μια ερώτηση. Έχουμε διαφορά σε κεραίες, δηλαδή αν είναι κοντή, αν είναι ψηλή, αν είναι. Πρακτικά. Πρακτικά. Κάθε κεραία έχει μία απολαβή. Απολαβή είναι η ισχύ της, η δυνατότητα. Οι καλές κεραίες, ακόμη και μικρές, ας πούμε, μπορεί να είναι πολύ ισχυρές. Αλλά πρακτικά οι μεγάλες κεραίες έχουν καλύτερη απόδοση κανονικά. Αλλά δεν μπορεί να τις βάλεις εύκολα κανονικά. Δηλαδή στο Olympia Radio μπορεί ο καθένας από εμάς
να κάνει χρήση. Θα πούμε σε λίγο. Περίμενε, θα πάρεις την ακριβή απάντηση. Να δούμε λίγο τη συσκευή του VHF. Τι έχει, τι κουμπιά έχει. Είναι σημαντικό να τα ξέρουμε όλα τα κουμπιά. Ένα κουμπί είναι on-off, πώς ανοίγουν. Το πάνω δεξιά. Μία χαρακτηριστική συσκευή. Θα έρθω εδώ να τα δείχνω. Ένα δεύτερο είναι το squel. Εδώ είναι τα παράσιτα. Πόσο αφήνουμε να παίρνουν τα παράσιτα. Όταν έχουμε ασθενές σήμα που λαμβάνουμε, κόβουμε και αφήνουμε και λίγο παράσιτο προκειμένου να τον ακούσουμε τον άνθρωπο. Εδώ το 16 που συνήθως είναι κόκκινο, πατώντας μας πάει κατευθείαν στο 16. Εδώ ανεποκατεβάζουμε κανάλια. Το high και low είναι να μπαίνουμε ή στα 25 βατ ή στα 8 βατ ή στα 5 ανάλογα και με το μενού μπαίνουμε σε διάφορα. Εδώ, με αυτό εδώ μπορούμε να κάνουμε scan τα κανάλια και όπου ακούσει εκπομπή σταματάει. Το high και low. Είναι 25 βατ ή 5 ή 8 ανάλογα με το VHF. Σε απόσταση που είμαστε κοντά με τον όμιλο, δεν χρειάζεται να είσαι στο high. Για να έχει πολύ καλή. Τα έχω γραμμένα πιο κάτω. Στο high χρειάζεται μόνο όταν είσαι σε απόσταση. Όταν είσαι μακριά. Για να μην ενοχλούμε, να μην παρενοχλούμε τη συχνότητα. Γιατί όταν λέμε, μιλάμε, δεν μιλάω για το 16 μόνο. Όταν μιλάμε ακόμη και σε κανάλια επικοινωνίας μεταξύ μας που είναι το 69, λέω το 71-72, δεν χρειάζεται να είμαστε σε high όταν είναι δίπλα μας ο άλλος, γιατί ο άλλος που θέλει το ίδιο κανάλι ακούει εσένα. Και με το μενού βέβαια, το μενού είναι κάτι που θα δούμε πιο κάτω, που κάνουμε γενικές ρυθμίσεις. Μέσα από το μενού περνάμε και το MMSI, περνάμε ένα σωρό πράγματα. Πάμε τώρα να βάλουμε το MMSI στη συσκευή μας. Είναι μια διαδικασία πολύ λεπτή, θέλει προσοχή, γιατί δεν σου δίνει δυνατότητα. Το είχα πει κάποια στιγμή, ήξερα ότι είναι 3 φορές, με διόρθωσε κάποιος και μου λέει είναι έως 2 φορές. Δεν μπορείς να εισάγεις, αν έκανες λάθος το MMSI, να το διορθώσεις πάνω από 2 φορές. Μπλοκάρεις τη συσκευή. Και πρέπει να την πας μετά στον εισαγωγή να την ξεμπλοκάρει. Είναι για λόγους ασφάλειας να μην βάζεις ένα MMSI και αρχίσεις και παίζεις και δίνεις παραπλανητικά σήματα. Άρα, όταν πάμε να εισάγουμε αρχικά το MMSI, πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία του manual με προσοχή, χωρίς να φωνάζει κανένας δίπλα μας και να ξέρουμε τι κάνουμε. Αφού περάσουμε το MMSI, μέσα από το μενού, κάθε ένα VHF έχει μια διαδικασία, περίπου ίδιες είναι, σου λέει Enter MMSI. Το βάζεις ένα-ένα πλήκτρο, ένα-ένα γράμμα, το περνάς, το επικυρώνεις 2 φορές. Τι κάνουμε, αμέσως μετά, αυτό μου το πρότεινε το Olympia Radio. Βάζουμε το MMSI του Olympia Radio που είναι το 00, 23, 71 και 309 και το δίνουμε και ένα όνομα Ολυμπία. Αυτό γιατί το κάνουμε, για να επικοινωνούμε με το Ολυμπία Ράδιο, με το MSI σαν τεστ, να δουν αν μας λαμβάνουν, να δούμε πως γίνεται μετά αυτό. Βέβαια μπορούμε να βάλουμε και το MSI του φίλου μας και αυτό αντίστοιχα το δικό μας και να πει Πυρόγορος, να πει Χατζής, να το ονομάσει, για να επικοινωνούμε μεταξύ μας με ένα τεστ, να δούμε ότι παίρνουμε σωστά. Πάμε σε ένα ελεύθερο κανάλι, παραδείγματος χάρη 69. Μέσα από το μενού πατάμε το call. Υπάρχει ένα call. Επιλέγουμε individual call, μοναδική κλίση, και μέσα από εκεί ή παίρνουμε μία ομάδα, μπορούμε να έχουμε μία ομάδα όλων των μελών του offset, όλη τη παρέα μας, μία άλλη ομάδα, φίλη ή του Ολυμπία και πατάμε call.
για να κάνουμε τεστ ότι δουλεύει. Γιατί δεν μπορούμε να πατήσουμε επί στρες και να ενεργοποιηθεί ένας μηχανισμός. Το Olympia Radio βλέπει μέσα σε μια οθόνη, αυτή είναι οθόνη μέσα από το Olympia Radio, μέσα από ένα individual test που κάναμε, βλέπει ότι έγινε μια κλίση και θα απαντήσει. Βεβαίως, επειδή στο Olympia Radio είπαμε ένας είναι αυτός που κάθεται στην κονσόλα, εκείνη την ώρα μπορεί να είναι απασχολημένος, δεν θα έχει άμεση προτεραιότητα να σου απαντήσει, περιμένεις. Περιμένω μια απάντηση. Και θα μας απαντήσει το και εκείνο εδώ. Πάμε πιο κάτω τώρα. Πώς κάνουμε το check του MMSI στο VHF. Γιατί το είχα γράψει και σήμερα το ξαναθυμάμαι. Κάνουμε... Περιμένουμε. Α, όχι, είναι τα ίδια. Τα ίδια, απλά πατήθηκε ένα δεύτερο. Λοιπόν, είπαμε... Θα πάω πίσω, συγγνώμη. Επανέρχομαι σε αυτό, γιατί ήταν η τελευταία που, η οθόνη που δεν είδα, που δεν είχα καταλάβει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τι βλέπει το Olympia Radio μέσα στην οθόνη του. Βλέπει δε ότι καλέσαμε. Και το Olympia Radio θα μας απαντήσει. Την ίδια κλίση μπορούμε να την κάνουμε, είπαμε, και στο φίλο μας, που αυτός θα το δει μέσα στην οθόνη του και θα μας απαντήσει. Συγγνώμη, όταν το δει μέσα στην οθόνη του, θα το δει με τα στοιχεία μας. Ναι, αν σε έχει γράψει, αλλιώς θα δει ένα MMSI. Αν το MMSI όμως το έχω περάσει εγώ και λέω Σουάνης, το έχω ονομάσει, θα, όταν εσύ εκπέμψεις, θα δω εγώ Σουάνης. Άρα τουλάχιστον όμως μία φορά θα πρέπει να το κάνουμε με το Olympia Radio. Με το Olympia Radio καλό είναι να το έχουμε κάνει μία φορά, να ξέρουμε ότι δουλεύει, όπως και φωνητικά. Το Olympia Radio που στεγάζει. Στεγάζει στην Αγία Παρασκευή, σε ένα κάπου κοντά στο Αρσάκι. Όταν είπες προηγουμένως ότι μπορούμε να περάσουμε κάτι με MSI, τον φίλο μας ή ένα group, δηλαδή περνάμε μέσα στο δικό μας το VHF, τα MSI τα οποία θέλουμε, και μετά πατώντας ένα κουμπί επικοινωνούμε όλους αυτού. Individual, δηλαδή καλούμε το χατζί και βλέπει ένα μήνυμα ο χατζής κατευθείαν. Πώς το καλούμε το χατζί? Το καλείς με το MMSI του. Μπαίνω μέσα και κοιτάω τα MMSI, ναι, στο μενού. Μπαίνει στο μενού. Individual call, επιλεκτική κλίση, και πας είτε σε ένα group που λες όψε, ή σε ένα group που λες φίλοι μου, ή σε ένα μεμονωμένο που λέγεται Olympia Radio, ή σε ένα μεμονωμένο που λέγεται Χατζής. Και του κάνεις κλίση. Και βλέπει την κλίση ο Χατζής. Ή η ομάδα όλη. Δεν είναι ο Χατζής. Θα δει εμένα που γράφει ο Χατζής. Δεν θα δει ποιος είναι. Εάν δεν σε έχει, βλέπει ένα MMSI. Στην ουσία γράφει το MMSI. MMSI απλά είναι ουσιαστικά το αναγνώριση κλίση στο τηλέφωνο. Εάν δεν τον έχεις περασμένο στον κατάλογο, βλέπεις ένα νούμερο. Αν τον έχεις περασμένο, βλέπεις το όνομά του. Όχι, δεν σε νοιάζει, γιατί θα απαντήσεις και θα δεις. Αυτό είναι για τεστ του... της σύνδεσης, δεν είναι για άλλη χρήση για μας. Ετήσεως έλεγχος του VHF. Τα βίσματα. Τα βίσματα είναι νούμερο ένα, ειδικά στα φουσκωτά που είναι εξωτερικά και παίρνουν υγρασία. Τα βίσματα είναι κολλητά ή πρεσάριστα? Κολλητά. Με καλάει αυτά. Όσα έχω δει είναι με καλάει. Δεν αλλάζουν την νομική αντίσταση αυτό? Δεν μπορώ να σου απαντήσω υπεύθυνα, αλλά έτσι τα έχω δει όλα. Και έτσι είναι η σύνδεση. Ο έλεγχος στα σήμων. Δοκιμαστική επικοινωνία ετήσια με το Olympia Radio και πάμε στα είδη καναλιών. Τα κανάλια του VHF είναι simplex και duplex. Δεν θα σας αναλύσω πάρα πολύ τι σημαίνει αυτό.
αυτά που επικοινωνούμε εμείς είναι σύμπλεξ, δηλαδή στην ίδια συχνότητα και εκπέμπουμε και λαμβάνουμε. Τα ντούπλεξ σε άλλη συχνότητα εκπέμπουμε, σε άλλη λαμβάνουμε. Αυτά είναι ουσιαστικά που χρησιμοποιεί το Ολυμπία Ράδιο για να μιλείς μαζί τους που εσύ εκεί δεν εκπέμπεις. Δηλαδή αν βάλεις στο κανάλι ένα να μιλήσεις δεν σε πιάνει. Εσύ όμως το ακούς. Ενημερωτικά, απλά δεν είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Στα VHF ναυτικού τύπου είναι από το 1 στο 88, άλλα είναι δεσμευμένα, άλλα ελεύθερα. Γι' αυτό και καλό είναι να έχουμε μία λίστα με ποια κανάλια μπορούμε να χρησιμοποιούμε στο σκάφος μας. Τα οποία που τα βρίσκουμε αυτά. Τα έχουμε βάλει και στον Office και παντού. Να τυπώσουμε μία λίστα. Το 70 δεν το χρησιμοποιούν ποτέ. Τα έχω εδώ τώρα. Για επικοινωνία σκαφών είναι αυτά. Αυτά είναι ελεύθερα. Και θα έλεγα όχι 8, 9, 10, γιατί τα χρησιμοποιούν πολλοί ψαράδες, τοπικοί εκεί τα ημερόπλια, να φύγουμε από 66 και πάνω. Το 70 γιατί το χρησιμοποιούν. Γιατί είπαμε είναι το, η συχνότητα που όταν εκπέμψουμε εμείς με τη στρες πάει από τη συχνότητα του καναλιού 70. Στο 71 εκπέμπει τον αύριο. Στο 71 εκπέμπει τον αύριο. Ναι, υπάρχουν τα λάβριο traffic. Είναι το λάβριο traffic, είναι το Πειραιάς traffic σε διάφορα μέρη. Αν ακούσεις δεν μιλάς. Δεν είναι δεσμευμένο, αλλά είναι, είναι κάποια σημεία που πότε χρησιμοποιούμε το κανάλι 16. Μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος. Όταν υπάρχει κίνδυνος. Όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με Ολυμπία Ράδιο ή λιμενικές αρχές. Βεβαίως οι λιμενικές αρχές έχουν και το 12. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αλλά αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε μέσω Ολυμπία Ράδιο ή μέσω θαλάμου, χρησιμοποιούμε το 16. Για αναγγελία εκτάκτων γεγονότων, για να ζητήσουμε δελτίο καιρού της περιοχής μας και κάνουμε τη μικρότερη δυνατή χρήση. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να το έχει ανάγκη εκεί την ώρα. Βέβαια ποτέ δεν θα σου απαντήσουν αυτοί στο ερώτημά σου στο 16. Θα σε παραπέμψουν σε άλλο κανάλι και εκεί θα σου απαντήσουν. Ποτέ δεν χρησιμοποιούμε για συνομιλίες μεταξύ μας. Κάτι που τα φουσκωτά το χρησιμοποιούν, τα ιστιοπλοϊκά συνήθως δεν το χρησιμοποιούν γιατί το έχουν κάτω το VHF, πρέπει να κάνουμε ακρόαση πάντα στο 16. Γιατί πρέπει να κάνουμε ακρόαση, γιατί μπορεί να κινδυνεύει ένας άνθρωπος και πρέπει να τα ακούσουν. Μπορεί να βγάλουν ένα έκτακτο δελτίο καιρού ή ένα warning για τη θάλασσα γιατί είναι ένα κοντέινερ που επιπλέει, να το ακούσουν. Άρα καλό είναι να το έχουμε πάντα στο 16. Πάντα στο 16 και dual εκεί που θέλουμε να μιλάμε. Dual. Dual μιλάμε 72. Πηγαίνει και να αλλάζει μόνο. Να αλλάζει. Να είναι στο dual. Dual δηλαδή ακούει σε δύο κανάλια. Στο ακούει ένα, σε δύο. Και στο άλλο ακούει σε δύο. Και ορίζεις εσύ που μιλάς. Πώς επικοινωνούν μέσω VHF. Εδώ είναι κάποια διασώστρια του Γιωβανίδη που είχαμε κάνει ένα άρθρο. Πώς επικοινωνούν με άλλα σκάφη. Επιλέγουμε το κανάλι που θέλουμε να επικοινωνήσουμε. 74. Βλέπουμε στην οθόνη ότι είναι ελεύθερο. Δεν είναι busy γιατί μπορεί εμείς να μην ακούμε τίποτα αλλά κάποιος να μιλάει. Πατάμε press και περιμένουμε δευτερόλεπτα πριν μιλήσουμε. Έχουμε παρατηρήσει ότι όταν κάποιος μιλάει και ιδιαίτερα μετά από ένα χρονικό διάστημα νεκρό που υπάρχει μια ψυγή, ότι τις πρώτες λέξεις δεν τις πιάνουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα VHF μπαίνουν σε stand-by mode και όταν δεχθούν ηχητικό σήμα
όταν γίνει πίση ουσιαστικά, τότε ενεργοποιούνται. Οπότε χάνεις τις λέξεις. Τι κάνεις, πατάς το press δευτερόλεπτα και μετά αρχίζεις και μιλάς. Κρατάς το μικρόφωνο εδώ και όχι μπροστά, γιατί ο αέρας που φεύγει από τη φωνή σου δημιουργεί παράσιτο. Το έχεις πλάτη στον άνεμο. Εάν φυσάει από εδώ, το κρατάς από εδώ. Αν φυσάει από εκεί, το φέρνεις από την άλλη μεριά για να... και μιλάς αργά και καθαρά. Στο τέλος, για να ξέρει ο άλλος ότι τελειώσαμε αυτό που θέλουμε να πούμε, λέμε ή έτοιμος ή over ή Roger, κάτι. Για να καταλάβει ο άλλος ότι τελειώσαμε. Σε πολλά σύγχρονα VHF δεν μπορεί να κάνεις εκπομπή εάν το κανάλι είναι busy, είναι απασχολημένο. Όπως είπαμε, όταν μιλάμε με παραπλέοντα σκάφη, κατεβάζουμε στο low για να μην ενοχλούμε τη συχνότητα. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε, ιδιαίτερα σε φουσκωτά, είναι, και το είχαν πρόβλημα, παλιότερα ήταν πολύ έντονο το πρόβλημα που τρώγαμε πολύ νερό, όταν βραχεί το μικρόφωνο, πάει κατευθείαν στο 16. Θέλει προσοχή, γι' αυτό είπα, ή κλειδώνουμε με κάποιο τρόπο το κανάλι, γιατί μπορεί να αρχίσει να μιλάς και να μιλάς στο 16. Αν δεν το βλέπεις κιόλας. Αν πρέπει να το έχουμε κατά νου αυτό, αν βραχεί το μικρόφωνο, πηγαίνει κατευθείαν στο 16 για λόγους ασφάλειας. Πώς καλούμε φωνητικά για βοήθεια στο VHF. Ολυμπία Ράδιο, Ολυμπία Ράδιο, Ολυμπία Ράδιο, τρεις φορές, από ναυσιπόρο. Over. Η Ρότζερ, η έτοιμος. Περιμένουμε να μας απαντήσουν. Εάν πούμε αυτό, καταλαβαίνω δεν είναι κάτι πολύ επίγον ίσως, απλά κάποιος καλεί. Ανάλογα με την απασχόληση που έχουν, θα μας απαντήσουν. Επαναλαμβάνουμε πιθανόν την κλίση, αν δούμε ότι δεν έχουν απαντήσει. Υπάρχουν τριών ειδών φωνητικές εκπομπές. Η μία είναι Mayday. Το σως. Η δεύτερη, το παν-παν, θα αναλύσουμε τι διαφέρει το ένα από το άλλο. Και το τρίτο, το σεκιουριτέ. Πότε χρησιμοποιούμε αυτά. Πότε χρησιμοποιούμε το Mayday. Όταν υπάρχει βύθιση, βυθιζόμαστε. Όταν υπάρχει μία πυρκαγιά. Όταν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και κινδυνεύει άνθρωπος άμεσα. Εν αντιθέσει με το παν-παν, που είναι σήμα επίγοντος, που εκπέμπουμε όταν θέλουμε να βάλουμε σε επιφυλακή τον μηχανισμό, ότι κάτι μας συμβαίνει, δεν κινδυνεύουμε άμεσα, αλλά σας ενημερώνω να ξέρετε ότι μας έχει συμβεί αυτό και πρέπει βέβαια μετά τη λήξη του παμπάν να τους ενημερώσουμε. Παράδειγμα, πρόσκληση, χωρίς να κινδυνεύουμε άμεσα. Ακυβερνησία, μείναμε ακυβέρνητοι. Ελεγχόμενη πυρκαγιά. Έχουμε μία μηχανική βλάβη. Είναι άνθρωπος στη θάλασσα. Βέβαια τώρα μου είπαν ότι έχει αλλάξει το πρωτόκολλο, ότι πρέπει να πούμε Mayday ακόμη κι αν είναι ελεγχόμενη η διαδικασία ανέλκυσης. Νίκο, το ξέρεις αυτό? Ισχύει. Πρέπει ανεξάρτητα αν εμείς πάμε να τον άλλαξε το πρωτόκολλο και πρέπει να εκπέμψουμε Mayday για, παρόλο που είναι ελεγχόμενη η ανέλκυση. Μικροτραυματισμός ή ασθένεια. Πριν πάω στο άλλο, θέλω να σας πω από την εμπειρία μου μέσα από κουβέντες που έκανα. Εάν πραγματικά δεν κινδυνεύουμε, δεν εκπέμπουμε Mayday. Γιατί ενεργοποιείται ένας μηχανισμός και μπορεί να έχει επιπτώσεις πολλές σε πολλά πράγματα. Αν δεν κινδυνεύουμε, είπα έτσι. Όχι αν κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε. Αν δεν κινδυνεύουμε απόλυτα, όχι επειδή μείναμε από καύσιμα, oh, Mayday κατευθείαν, γιατί θα πληρώσουμε και αρκετά για τη διάσωση μετά. Όχι των ανθρώπων, των πραγμάτων.
Και να ξέρετε ότι ο νόμος του, τώρα δεν τα έχω βάλει εδώ, είναι άλλο θέμα, λέει ότι η αποζημίωση αυτού που θα σε διασώσει, θα διασώσει το σκάφος σου, δεν είναι μόνο η αξία του σκάφους και των πραγμάτων που έχεις μέσα. Δηλαδή, αν κουβαλάς χρυσό, παίρνει ποσοστό και για το χρυσό. Δεν διασώζει το σκάφος σου. Αν είναι ιδιώτης, αν είναι... Όχι, εσένα σαν άνθρωπο δεν παίρνει τίποτα. Ναι. Ο άνθρωπος, η διάσωση ανθρώπου είναι δωρεάν. Και διασώζει και το σκάφος... Το σκάφος, αν πάει να σου ρημουργήσει το σκάφος... Εγώ δεν επεμβαίνει. Όχι. Ότι δεν είναι αυτό που είπα προηγουμένως, το λιμενικό πρέπει να ακούσει όλο τον deal που πρέπει να γίνει, πόσα λεφτά. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι αν γίνει τώρα, αν γίνει μία συνεννόηση για ρημούλκηση, τότε πρέπει όλα να τα λες μέσα από το κανάλι το 12 ή το 16 για να καταγράφω. Πόσα χρήματα ή ακόμη μου είχαν πει γράψω σε ένα χαρτί και βάλω να υπογράψεις και βγάλω μια φωτογραφία. Ότι συμφωνήσαμε αυτά. Και αν είσαι ασφαλισμένος, δεν θα κάνεις εσύ τη συμφωνία. Θα πάρεις τηλέφωνο τον ασφαλιστή σου να επικοινωνήσουν αυτοί. Γιατί εσύ μπορεί να δεχθείς και με ένα ποσό, δεν σε καλύπτει η ασφάλεια απόλυτα. Περίπτωση ακριβώς το έλεος του Θεού. Όχι τον άνθρωπο, ότι τον άνθρωπο τον σώζει. Σε περίπτωση που κινδυνεύεις, υποχρεώται να σε τραβήξει. Σε περίπτωση που δεν κινδυνεύεις, αυτό που είπε προηγουμένως ο Σπύρος, δεν κινδυνεύει ζωή, δεν κινδυνεύει να βυθιστεί το σκάφος, μπορεί να σε πει σου λέει δεν συμφωνώ. Πάμε κάποιον άλλον ψαρά. Όχι το λιμενικό, για ιδιότητα. Εάν πεις Mayday, δεν σε αφήνω. Για ιδιότητα. Στον πανικό του κάποιος Mayday. Και έρχεται, έρχονται οι κρατικές υπηρεσίες, το λιμενικό κτλ. Και βλέπουν ότι δεν είναι κάτι σπουδαίο. Έχεις πρόσημο. Θα σου πω κάτι. Τι έχει γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αρχίζουν και ρίχνουν πρόστιμα μετά από τα δύο εστιοπλοϊκά και κάτι εστιοσανίδες εδώ στο Λαύριο πριν 2-3 χρόνια. Αλλάξαν τακτική και αρχίζουν και ρίχνουν πρόστιμα όχι για τη διάσωση, για τις παραβάσεις σου. Γιατί η διάσωση είναι δωρεάν. Όταν μπήκαμε στο παγκόσμιο αυτό σύστημα, δωρεάν προσφέρουμε τη συνδρομή διάσωσης. Αλλά παίρνεις τα πρόστιμα γιατί έφυγες χωρίς καλό καιρό, γιατί έφυγες χωρίς καύσιμα. Δεν έχεις κανένα πρόστιμο με Mayday. Όχι, λέω αν δεν υπάρχει λόγος. Εάν και ακόμη και λόγος να μην υπάρχει. Θα πούμε μερικά πράγματα πιο κάτω. Αν θέλετε να περιμένουμε. Ναι. Όταν στο 16 καλούμε το Ολυμπία Ράδιο, ταυτόχρονα ακούει και το Λιμεναρχείο. Και το Λιμεναρχείο, αλλά ακούει το θάλαμο σε επιχειρήσει. Αυτό είναι. Όχι πάντα. Ακούει πάντα. Όχι πάντα. Είναι μόνιμα μέσα. Το έχω δει. Δεν σου απαντάει. Αυτό έχει την ευθύνη. Θα δούμε αμέσως μετά τι γίνεται. Θα τα καλύπτω. Μία φορά λες Mayday. Το λες μία. Περιμένεις. Πάλι θα. Αχιλέα, θα δούμε αμέσως μετά τι γίνεται. Σεκιουριτέ. Όταν υπάρχουν πότε εκπέμπουμε, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για την ναυσιπλοεία, επιπλέοντα αντικείμενα, ακυβερνησία άλλου σκάφους, ουρίνια, ρύπανση, φάρος εκτός λειτουργίας, ενημερώνουμε. Σε περίπτωση ασθένειας, κάτι που αρκετοί δεν ξέραμε και ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ, το έμαθα μέσα από το θάλαμο, ότι, από το Ολυμπία Ράδιο μάλλον το έμαθα, ότι αν κάποιος ασθενήσει, παίρνει οδηγίες, γιατί συνδέονται με τον Ερυθρό Σταυρό μέσω Ολυμπία Ράδιο και παίρνουμε οδηγίες για τι πρέπει να κάνουμε. Ακόμη και να σε περιμένει το ασθενοφόρο να ξέρει ότι οι πρώτες βοήθειες δίνονται μέσω VHF. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
πώς καλούμε για βοήθεια στο VHF. Πάμε στο 16, τρεις φορές, Mayday, Mayday, το όνομα του σκάφους, το Delta, Delta, Sigma, Over, με το που λέμε Mayday. Ποιοι μας λαμβάνουν? Μας λαμβάνει σίγουρα το Olympia Radio, γιατί έχει πολλούς αναμεταδότες και κεραίες λήψεις, που είναι και ψηλά. Μας λαμβάνουν όλα τα παραπλέοντα πλοία που έχουν ανοιχτό το VHF και είναι στο κανάλι 16. Μας λαμβάνει και ο θάνατος επιχειρήσεων. Περιμένουμε από το Olympia Radio να μας ρωτήσει ποιος είναι. Θα μας ρωτήσει για το είδος του σκάφους, το στίγμα και κατά προσέγγιση τη θέση μας, τη φύση του κινδύνου που διατρέφουμε, τον αριθμό επιβενόντων, τι βοήθεια ζητάμε και οι γενικές πληροφορίες. Εάν τώρα είμαστε σε άλλο σκάφος και δεν ακούσουμε απάντηση από το Olympia Radio, περιμένουμε λίγο, κάνουμε repeat εμείς, γιατί μπορεί αυτός να έχει στάσιμα, για παράδειγμα, και να μην φεύγει μακριά. Ή να είμαστε σε ένα νεκρό σημείο, σε ένα κόλπο μέσα, και να μην. Οπότε εμείς τι πρέπει, θα περιμένουμε, θα κάνει μία εκπομπή, δύο, δεν απαντάει κανένας, θα κάνουμε εμείς αναμετάδοση. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, δεν είμαστε απαθείς. Παράδειγμα. Mayday, Mayday από ναυσιπόρους, τρεις φορές. SVA 6801, Sierra Victor Alpha 6801, περιμένουμε απάντηση. Και τι θα του πούμε, είμαστε τόσα μίλια βόρειο-ανατολικά της Άντρου, για παράδειγμα. Το στίγμα μας είναι αυτό, το λέμε το βόρειο-ανατολικά της Άντρου, γιατί ένα παραπλέον πλοίο, όταν ακούσει ένα στίγμα, δεν καταλαβαίνει πού είναι, δεν μπορεί να έχει εύκολα εικόνα σε ποιο μέρος. Όταν πεις όμως ότι είναι βόρειο-ανατολικά της Άντρου ή νότια της Κύρου, απλά είναι κοντά μου. Ας ασχοληθώ. Οικονομήσω. Ναι, είμαστε, ποιοι είμαστε επάνω, για να ξέρουν πώς θα ψάξουν, γιατί μετά όταν έρθουν μπορεί να μην είναι σε θέση να μας βρουν, να ξέρουν για πόσα άτομα ψάχνουν να βρουν. Εγκαταλείπουμε το λόγω βήθησης, και ζητάμε άλλη βοήθεια, λόγω φωτιάς, κάτι μηχανικής βλάβης, ρήγματος, κάτι. Πρέπει να τους πούμε τι είναι. Τι σκάφος είναι. Είναι πλαστικό, 12 μέτρα, δίνουμε στοιχεία, να είναι άσπρο, κόκκινο, μπλε, έχει, τι έχει. Αυτή όλη η επικοινωνία καταγράφεται. Καταγράφονται όλα αυτά. Τι κυματισμό έχουμε στην περιοχή. Έχουμε μαζί μας κινητά σε αδιάβροχη θήκη. Τα λέμε αυτά. Εκείνη τώρα ζητάει ένα σπανικό, σου ζητάει και το Ε9, στα ζητάει. Δεν ζητάει τίποτα. Αυτοί ξέρουν και μιλάνε, γιατί έχω παρακολουθήσει μέσα από το θάλαμο κάποιους που, γιατί είχα πάει πολλές φορές, οπότε πέτυχα, ξέρουν να σε ηρεμήσουν με κάποιο τρόπο και να αργήσουν γρήγορα τις πληροφορίες που θέλουν, τις απαραίτητες. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Και μετά προχωράνε. Υπάρχει και τηλεφωνικός αριθμός για τον Olympia Radio. Ναι. 13-20. Κάτι ακόμη που λέμε, βλέπουμε γύρω μας μια βάρκα, βλέπουμε ένα εμπορικό να περνάει, το δίνουμε σαν πληροφορία αυτό, για να ξέρουν και αυτοί τι θα κάνουν και θα δούμε τι θα κάνουν. Τι γίνεται, τι κάνει λοιπόν ο μηχανισμός έρευνας? Ενημερώνει άμεσα το ΕΞΕΔ, επικοινωνούν συνέχεια, ενημερώνονται. Το ΕΞΕΔ επικοινωνεί μαζί μας πλέον, από την ώρα που είναι Mayday, φεύγει το Olympia Radio και επικοινωνεί το ΕΞΕΔ μαζί μας. Σε ξαναρωτάει συνήθως πάλι όλα τα στοιχεία. Εντάξει, ανάλογα βλέπει, τα έχει τα στοιχεία, αλλά βλέπει γιατί θέλει να επαληθεύσει. Αν είναι κάτι επίγον, δεν ρωτάει τα ίδια. Ενεργοποιεί τα παραπλέοντα πλοία και θα δούμε πώς και τι άλλο γίνεται. Τα τοπικά λιμεναρχεία, γιατί κάθε περιοχή στο FIR Αθηνών είναι χωρισμένη στα λιμεναρχεία. Ανάλογα με την περιοχή που θα εντοπίσει, θα ενεργοποιήσει το υπόκεντρο και τα τοπικά λιμεναρχεία. Γιατί υπάρχουν υπόκεντρα και τοπικά λιμεναρχεία. Η Κύθνος
είναι τοπικό λιμεναρχείο, αλλά υπάρχει και ένα υπόκεντρο που καλύπτει μια ευρύτερη περιοχή. Αν χρειαστεί, θα και υπάρχουν σκάφη πολεμικού ναυτικού, τα ενεργοποιεί. Ελικόπτερα πολεμικής αεροπορίας. Πάμε τώρα, το καλύτερο είναι να επικοινωνήσουμε φωνητικά για May Day. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, και γι' αυτό μπήκε το Digital Call, δεν έχουμε χρόνο να επικοινωνήσουμε. Τι κάνουμε? Πατάμε το κουμπάκι το κόκκινο. 15 δευτερόλεπτα. Είναι το distress. Αυτό είπαμε το χρησιμοποιούμε όταν δεν έχουμε χρόνο. Προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά είναι να είναι ανοιχτό το VHF, το GPS. Πώς το βλέπουμε ότι είναι ανοιχτό, το έχω και σε άλλη οθόνη καλύτερη, επάνω στο VHF. Αν βλέπουμε εννιάρια ή μηδενικά συντεταγμένες, δεν έχουμε σύνδεση. Άρα, με το που εκπέμπουμε το distress, δεν ξέρουμε πού είμαστε. Είμαστε Ικαρία, είμαστε Ιόνιο, είμαστε Αφρική, δεν ξέρουμε. Άρα είναι άχρηστο. Συνήθως είναι τα εννιάρια. Ή εννιάρια ή μηδενικά. Ανάλογα. Α, το βλέπουμε εδώ. Ναι, ή εννιάρια ή μηδενικά. Ανάλογα με το VHF. Πώς κάνουμε χρήση του distress? Ανασηκώνουμε το καπάκι. Πατάμε για ένα δευτερόλεπτο το distress. Τώρα εδώ ένα μεγάλο πλοίο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και το είδος του κινδύνου. Πυρκαγιά, πρόσκρουση, βύθιση, μπλα μπλα μπλα. Εμείς τώρα δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα συνήθως, γιατί από την ώρα που δεν μπορεί να μιλήσεις είσαι σε άμεσο κίνδυνο. Άρα πατάμε unknown, άγνωστη αιτία. Αν έχουμε τη δυνατότητα, σου δίνει να επιλέξεις την αιτία. Αλλά μέσα στον πανικό για τέτοια συνήθως, από ό,τι μου είπαν και στο θάλαμο, κανένας δεν επιλέγει από μικρά σκάφη το είδος του κινδύνου. Αν κρατήσουμε για 5 δευτερόλεπτα πατημένο, είπαμε αν το πατήσουμε για ένα, μας βγάζει ένα μενού το είδος του κινδύνου. Αν το πατήσουμε για 5 δευτερόλεπτα, φεύγει άγνωστη αιτία. Ακούγεται ένας έντονος ήχος αλάρμ και έχουμε τη δυνατότητα μέσα σε 3 δευτερόλεπτα να το ακυρώσουμε πατώντας το clear. Εδώ τώρα θα τα πούμε και λίγο πιο κάτω, είναι ένα θέμα. Αν κάποιο παιδί πατήσει ή εσύ πατήσει κατά λάθος, μπλα μπλα μπλα, τι κάνεις, κλείνεις το VHF και τελειώνεις. Θα τα εξηγήσω. Με το που πατάμε όμως εμείς το distress τα 5 δευτερόλεπτα, μας μεταφέρει στο κανάλι 16 αυτόματα. Υπάρχουν τώρα ανάλογα με το VHF, πρέπει να διαβάσετε το manual ο καθένας πριν, για να δείτε ποιο είναι, τα γράφει όλα το manual μέσα, για να ακυρώσουμε ένα το ICO μας, έχει αυτά τα μενού. Πατάμε wait for ask, δεν πρόκειται να το θυμηθείτε, απλά σας λέω μία διαδικασία που είναι ίδια σε όλα με διαφορετικές λέξεις πιθανόν. Έχουμε τη δυνατότητα να ακυρώσουμε το distress και επιβεβαιώνουμε. Αν δεν μπορούμε μέσα από το μενού, γιατί εκείνη την ώρα δεν ξέρουμε, καλούμε από το VHF και λέμε άκυρο το Mayday. Είμαστε αυτοί, ακυρώνουμε το Mayday. Όταν πατάμε το distress, τι φεύγει? Φεύγει το είδος του κινδύνου, αν το έχουμε επιλέξει, το MMSI, η ταυτότητά μας, η γεωγραφική μας θέση, η ώρα και το σήμα πάει στο Olympia Radio. Ταυτόχρονα στο θάλαμο επιχειρήσεων, αυτός είναι ο θάλαμος, από εδώ είναι η λιμενική, στη μέση το πολεμικό και στο βάθος η αεροπορία. Και βέβαια το λαμβάνω όλα τα παραπλέοντα πλοία, δηλαδή αν ακούσετε κάποια στιγμή στο VHF ένα σφύριγμα, αυτό τον οξύ ήχο, σημαίνει κάποιος πάτησε ένα distress. Δεν πρέπει να το κλείσουμε γιατί μας ενοχλεί, να δούμε τι γράφει η οθόνη. Αν η οθόνη τώρα είναι εκεί, δεν τη βλέπουμε.
Γι' αυτό επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι σε σημείο που να βλέπει ο κυβερνήτης. Τα παραπλέοντα βία σε όποιο κανάλι και να έχουν, γιατί είπαμε όλα τα VSF τα σύγχρονα είναι ψηφιακά, σε μεταφέρουν αυτόματα στο κανάλι 16. Όπου και να είναι. Μιλάς στο 74, όχι dual, σε πάει στο κανάλι 16 από την ώρα που έλαβε το σήμα της stress. Στην οθόνη τι βλέπουμε, την οθόνη μας, βλέπουμε το MMSI αυτού που κάλεσε, δεν μας λέει τίποτα, είναι ένα νούμερο, την ώρα, την αιτία, βλέπουμε κάποια νούμερα. Για να σταματήσουμε το alarm, γιατί εντάξει, εμείς σε πρώτη φάση δεν μπορούμε να ακούμε συνέχεια. Πατάμε οποιοδήποτε πλήκτρο και σταματάει το αλάρμ. Εάν δεν ακούσουμε φωνητική κλίση από το Ολυμπία Ράδιο, περιμένουμε, γινόμαστε αναμεταδότες. Αυτό να το έχουμε κατά νου. Το distress επαναλαμβάνεται κάθε 4 δευτερόλεπτα, γιατί εμείς μπορούμε να έχουμε εγκαταλείψει το σκάφο. Τι γίνεται στο Ολυμπία Ράδιο με το που λαμβάνει το distress? Εμφανίζεται στην οθόνη μία κόκκινη καταγραφή αμέσως. Ταυτόχρονα αυτό το alarm, έχουν κλείσει το, έχουν βάλει ένα χαρτί γιατί ήταν πολύ δυνατό μέσα, είναι μέσα από το θάλαμο, από το Ολυμπία Ράδιο. Alarm οπτικό, ένας φάρος, και ακούγεται και ηχητικά. Ό,τι και να είναι, να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα distress, γιατί το distress πάει σε μία άλλη οθόνη, όχι εκεί που ακούν τη φωνητική κλίση. Είναι ένα κομπιούτερ που λαμβάνει ψηφιακά σήματα. Λαμβάνεται και από το θάλαμο επιχειρήσεων. Να ρωτήσω κάτι, γιατί είπε στο Mayday πάντα θα έρθουν ενώ στο παν-παν. Το παν-παν δεν θα έρθουν. Ναι. Τους βάζει σε να είναι stand-by. Στο παν-παν. Έμεινα ακυβέρνητος, αλλά δεν κινδυνεύω ανθρώπινη ζωή. Και απλά είπε στο Mayday θα έρθουν οπωσδήποτε. Θα έρθουν οπωσδήποτε για βοήθεια. Κινδυνεύει άνθρωπος. Αυτό τώρα που άλλαξε, ότι έπεσε ένας άνθρωπος στη θάλασσα και εσύ του έχεις ρίξει την κουλούρα και το τραβάς. Αυτό είναι στο Mayday. Ενώ παλιότερα δεν πήγαινε, τώρα πάει Mayday. Δηλαδή δίνεις Mayday και κάνεις την κίνηση αυτή. Αυτά θα τα πει ο Νίκος καλύτερα, γιατί τα έχει... με το που λαμβάνεται λοιπόν το σήμα αυτό, το distress, το Ολυμπία Ράδιο θα επικοινωνήσει οπωσδήποτε μαζί μας για να δει αν είναι το σήμα σωστό. Θέλει λίγο υπομονή, Σπύρο. Καμιά φορά δεν μας κάνει πανικό. Θέλει υπομονή για να γίνει αναμετάδοση. Γεγονός, αυτό έχει γίνει το διαφορετικό. Αυτοί θα απαντήσουν αμέσως, ναι, στο distress, δεν υπάρχει περίπτωση. Α, για το distress μιλάς. Μιλάω για το distress. Το distress απαντάνε αμέσως. Αφήνουν όλα τα άλλα και θα απαντήσουν σε αυτό, γιατί δεν ξέρουν για πόση ώρα εσύ θα είσαι διαθέσιμος να μιλήσεις. Λοιπόν, εάν μας καλέσουν, αν ακούσουμε ότι μας καλούν, πρέπει να πούμε λάθος ή κάτι, τέλος πάντων. Το Ολυμπία Ράδιο έχει τη δυνατότητα να μας μεταφέρει σε άλλο κανάλι εργασίας για να μην απασχολούμε το 16 και να μιλάμε. Γυρίζει δηλαδή το VHF μας σε άλλη συχνότητα, σε άλλο κανάλι. Και μιλάμε εκεί. Μόνο του. Μόνο του. Εάν δεν είμαστε... Σου λέει συνήθως. Σου λέει συνήθως. Ό,τι και να έχεις, αν είναι σύγχρονο το VHF, σε πάει όπου θέλει. Η προϋπόθεση είναι να έχεις το MMSI, βέβαια, έτσι. Χωρίς αυτό δεν κάνεις τίποτα. Όχι, και να μην έχεις, κάνει. Αλλά δεν ξέρει ποιος είσαι τώρα. Θα σε καλύψω. Δεν ξέρει ποιος είσαι. Πρέπει κάτι, δηλαδή το στίγμα και το MMSI είναι απαραίτητο. Ποιος είσαι και πού είσαι. Για να ξέρουμε, αλλά θα δούμε λίγο πιο κάτω. Αν δεν απαντήσουμε τώρα εμείς σένα, γιατί το κλείσαμε, γιατί φοβηθήκαμε, τι σημαίνει? Σημαίνει είτε ότι εγκαταλείψαμε το σκάφος, βήθηση, πυρκαγιά και φεύγουμε, είτε κλείσαμε το VHF γιατί το παιδί κατά λάθος πάτησε. Αρχίζει λοιπόν το Ολυμπία Ράδιο να μας καλεί στα τηλέφωνα που έχουμε δηλώσει όταν ζητήσαμε να μας εκδώσουν MMSI και δέλτα δέλτα σι. Αν τώρα αυτά δεν απαντάνε ή δεν ισχύουν, αρχίζουν τα προβλήματα.
Εάν δεν απαντήσει κανένας σε τίποτα, ξεκινάει έρευνα και διάσωση. Παραπλέον τα πλοία, ανάλογα. Αν δεν έχουμε καταχωρημένο το MMSI, αυτό που είπαμε, δεν ξέρουν ποιος κινδυνεύει. Εάν δεν έχουμε και το GPS, δεν ξέρουν που βρίσκονται το σκάφο. Εκεί, αν δεν είναι αυτά και τα δύο, δεν κάνουν τίποτα. Και με το MMSI στην ουσία τηλεφωνικό σου. Θα σε πάρουν τηλέφωνο. Αν δεν σε βρουν ή αν δεν απαντήσεις, δεν ξέρουν πού να στείλουν. Δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν κάτι. Δηλαδή να στείλουν τι. Εδώ τώρα βοηθάει η απεικόνηση στο ICE. Εάν υπάρχει κάτι, δηλαδή αυτό που έλεγα έστω και ψεύτο ICE, αυτό που έχουμε με το Course, ξέρουν που είσαι. Όταν εγώ δηλαδή το πέρυσι με τις πλημμύρες εκεί στο Βόλο, κατεβαίνοντας, έβλεπα μεγάλα κούτσουρα να επιπλέον, παίρνω το Ολυμπία Ράδιο να δώσω σήμα, ναι, security, και μου λένε, δώσουν χαρακτηριστικά, λέω να ψηφώρω, λέει σε βλέπω. Με είδαν από το ICE που ήρθαν. Οπότε δεν χρειάζεται καν να δώσει το στίγμα που είναι αυτά. Σε παρακολουθούν. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δηλαδή όταν το VHF σου έχει ICE μόνο που λαμβάνει και δεν στέλνει. Αυτό είναι, δεν κάνει τίποτα. Αν δεν στείλει δεν λέει τίποτα. Δεν σε βλέπω. Αυτό, αυτό χρησιμεύει μόνο για να βλέπεις τα παραπλέοντα πλοία. Τα παραπλέοντα πλοία. Μήπως είναι για να σε βλέπουν μόνο... Εάν δεν εκπέμπεις δεν λέει τίποτα. Εδώ είναι συμβάντα, πάρα πολλά συμβάντα. Πάμε τώρα μέσω κινητής τηλεφωνίας, πώς επικοινωνούμε. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι σε αυτό που θα πάρουμε, έτσι, στο τηλέφωνο. Γιατί πανικοβάλλεται το άλλος, όταν πάρεις ένα τηλέφωνο και πεις είμαι κινδυνεύω στη θάλασσα, πανικοβάλλεται. Θα πάρουμε συγγενείς φίλους. Παίρνουμε το 112. 112, εδώ θα σταθώ λίγο. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε και να το χρησιμοποιούμε, είτε βρισκόμαστε στεριά, είτε στη θάλασσα, είτε στο σπίτι μας και κινδυνεύουμε. Το 112 λαμβάνει μόνο σήμα από κινητή ή σταθερή τηλεφωνία, ενσύρματη. Μόνο. Αυτό που λένε δορυφόρους δεν ισχύει. Μόνο κινητή και σταθερή τηλεφωνία. Απλά την κινητή τηλεφωνία θα λάβει και σήμα από οποιαδήποτε δίκτυο. Είσαι Κοσμοτέ και σε έπιασε η Vodafone, θα σου δώσει Vodafone. Εάν δεν έχει σήμα. Θα σου πω. Εάν δεν έχει σήμα, υπάρχει περίπτωση να έχει σήμα τόσο για να στείλεις, ας πούμε, ένα μήνυμα, ενώ δεν μπορεί να μιλήσεις. Ή γιατί είναι φορτωμένες οι γραμμές και δεν σου δίνει σήμα. Ή είναι οριακό το σήμα. Για το 112 θα σου δώσει και έστω και οριακό να είναι για να επικοινωνήσεις. Το 112 ανήκει στον ΟΤΕ και είναι στην Πατησίων. Ήταν ένα τα... από τις συνεντεύξεις που έκανα που δεν μου επιτρέψαν να μπω μέσα. Γιατί έχουν και κάποια απόρριτα πράγματα και δεν θέλαν ούτε φωτογραφία ούτε να δω. Βλέπουν μέσα από τις, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και από το επίγειο δίκτυο, εντοπίζουν περίπου το σημείο που είσαι. Οπότε και να μην ξέρεις να δώσεις πληροφορίες, περίπου ξέρουν που βρίσκεσαι. Επειδή καταγράφονται, θα επικοινωνήσουν και θα ενεργοποιήσουν το μηχανισμό, είτε λέγεται 100, είτε πυροσβεστική, είτε λιμενικό, πιο γρήγορα από ό,τι πιθανόν να πάρεις το 100 και να περιμένεις. Γιατί καταγράφεται η κλίση και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ανταπόκριση και τι έγινε. Ξεφεύγει από τα ελληνικά δεδομένα ελέγχου. Το 112 είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Βέβαια, μπορώ να πάρω και το 108, που είναι το αντίστοιχο 100 για το λιμενικό. Να φροντίζουμε πάντα να έχουμε φορτισμένα και power bank τα κινητά μας και αδιάβροχες θήκες.
εδώ αναφέρω πιο αναλυτικά. Πραγματοποιείτε δωρεάν το 112 ανεξάρτητα αυτά που είπαμε. Ακαλύπτει ιατρικά, οδικά ατυχήματα, απεγκλωβισμούς, ναυτικά ατυχήματα και οι τρεις γλώσσες που καλύπτει είναι ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά, τουλάχιστον μέχρι πριν κάποια χρόνια. Όταν λοιπόν το 112 λάβει την κλίση σου, αξιολογεί με ποιον πρέπει να σε συνδέσει. Μπορεί να εντοπίσει και ξεκίνησε από το 99 το 112. Έχει τη δυνατότητα στα σύγχρονα αυτοκίνητα το e-call, αν έχουν SIM κάρτα μέσα τα σύγχρονα αυτοκίνητα, αν τρακάρουν, ειδοποιεί κατευθείαν με στίγμα που είσαι. Δηλαδή λειτουργούσε από το 99 το 112. Το 112, ναι. Είναι σίγουρο. Αυτά μου τα έχουν δώσει σε συνέντευξη, απλά δεν μπήκα μέσα. Ναι, αλλά το κοινό δεν το γνώριζε. Το γνώριζε και είχαν γίνει πάρα πολλά, αλλά δεν θέλαμε να ακούσουν. Όταν πρωτοέγραψα το άρθρο, δεν ήξερε κανένας και λειτουργούσε ήδη κάποια χρόνια. Εντάξει, αλλά είχαμε πολλές... Κάναν μεγάλη διαφήμιση για το 112 και δεν το ξέρω ο κόσμος. Επειδή εγώ τώρα είχα ψηλιαστεί, παρατηρούσε τη διαφήμιση και έβλεπα ότι οι άνθρωποι γύρω μου δεν το ξέραν. Αλλά είχαμε πάρα πολλές... Αυτά είναι, αν μπει μέσα και γράψει τώρα το Google τα λέει, αυτά μπορεί να μπει κάποιος να δει αν ισχύει ή όχι. Αυτά, εγώ δεν τα ξέρω, αυτά μου τα είπαν έτσι. Αλλά δεν σε άφησαν πριν μέσα. Μέσα δεν πήγα. Καταλάβανε την κύκλωση, είσαι γι' αυτό. Λοιπόν, ένα άλλο σύστημα είναι το EPIR. Είναι το EPIR, ένα άλλο σύστημα επικοινωνίας. Εδώ δεν είναι φωνητική, είναι σήμα. Είναι ένας φοβοδέκτης που εκπέμπει σε μία συχνότητα και σε πιάνουν περίπου για 48 ώρες αντέχει η μπαταρία. Ενεργοποιείται ή manual ή αν βρεθεί μέσα στο νερό, αρχίζει την εκπομπή. Έχει και αυτό το MMSI κατηγορημένο για να ξέρουν και φεύγουν τα ίδια σήματα ουσιαστικά, όπως το distress, δηλαδή γεωγραφική θέση, MMSI ώρα. Μέσω δορυφόρων, όταν περάσει ο δορυφόρος, δεν είναι ακαριαία η λήψη, γιατί οι δορυφόροι κινούνται, βέβαια όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο γρήγορα. Κάποια στιγμή μου είχαν πει ότι μπορεί να φτάσει και 30 λεπτά για να λάβει σήμα ο δορυφόρος. Τώρα πλέον δεν ισχύουν αυτά. Αλλά ένα δεκάλεπτο λογικά είναι συνηθισμένο. Θα το πάρει ο δορυφόρος και ανάλογα με το MMSI και το στίγμα θα ειδοποιήσει. Προσέξτε, θα ειδοποιήσει τον επίγειο σταθμό που έχει ευθύνη για την περιοχή και τη χώρα που ανήκει το MMSI. Δηλαδή, αν ένα πλοίο ελληνικό είναι στη Νότια Αφρική, θα ειδοποιηθεί για το αντίστοιχο κράτος και θα ειδοποιηθεί και το ΕΞΕΔ της Ελλάδος, γιατί έχει ελληνική σημαία. Θα ρωτήσω, εάν είμαστε στο Καστελόριζο, όχι, δεν το λέω, ως στην Ιταλία, και πάμε το 112, πού θα χτυπήσει στην Ελλάδα, θα χτυπήσει. Αν πιάνει κάπου, όπου πιάσει. Εάν είσαι στα όρια, εξαρτάται ποια κεραία σε πιάσει. Αν είσαι στα Ιταλικά μέρα. Το Ιταλικά. Ευρωπαϊκός είναι, ενιαίο, δεν είναι. Είναι ευρωπαϊκός αριθμός και η Βουλγαρία να είσαι το 112 είναι. Ναι, περνάς μέσα με μέσα. Βέβαια, δεν το περνάει εσύ, το περνάει κάποιος που συνδέεται με κομπιούτερ. Λοιπόν, καλά, εντάξει, είναι αυτό βλέπουμε τώρα πώς γίνεται. Εκπέμπει το EPIR που μπορεί να βρίσκεται σε ένα σκάφος, σε ένα life raft, μέσα στη θάλασσα, το πιάνουν και πάει, να μην μείνουμε. Ένα άλλο πολύ χρήσιμο εργαλείο διάσωσης είναι το PLB. Δεν το χρησιμοποιούμε πολύ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό είναι σύνηθες. Είναι το personal, είναι κάτι
μια ατομική συσκευή έκτακτη, κλίσης έκτακτης ανάγκης που το έχεις στη στεριά, στη θάλασσα, είσαι κυνηγός, είσαι ορειβάτης, είσαι οτιδήποτε ή πηγαίνεις extreme με μηχανές, με τέτοια πράγματα, αλλά και για τη θάλασσα που πάλι όπως το ετήρ εκπέμπει, σε πιάνει δορυφόρος και ενεργοποιείται ο μηχανισμός. Αυτό εκπέμπει συνέχεια πρέπει να το πατήσει. Όταν πατήσει, όλα αιώνα αν πατηθεί. Είναι έκτακτη ανάγκη. Εγώ το έχω πάνω, εγώ έχω πάει για κυνήγι. Αλλά λιποθύμησα. Απλά μου είχαν πει ένα παράδειγμα με BLT. Λαμβάνουν στο θάλαμο ένα σήμα από BLT νότια της Αμοργού με ένα εφτάρι καιρό. Κοιτάζουν, το λαμβάνουν αυτοί γιατί ήταν εντός FIR Αθηνών και βλέπουν ότι είναι Αυστραλοί. Το MMSI ήταν Αυστραλόν. Το αντίστοιχο MMSI είναι ένα άλλο νούμερο. Μη μακρηγορώ, έπρεπε να στείλουν για διάσωση. Ήταν κάποιοι με jet ski που φύγαν από Ιταλία με σκοπό να φτάσουν Αυστραλία. Και αναποδογύρισαν από τα αποχώρια και πήγαν για τους σώσαν. Αν δεν είχαν αυτό, δεν θα τους βρίσκαν. PLB, ατομικό. Ισχύει το αυτό, ισχύει. Ποιο είναι πιο οικονομικό, το PLB. Το PLB έχει κάνα 500. Αυτό εδώ. Ναι. Μπορεί και λιγότερο τώρα, δεν ξέρω καθόλου, αλλά κάπου εκεί. Εντάξει, η ζωή σου είναι πιο ακριβή. Καλή τύπα με κυνηγούς τα πάντα, ενεργοποιείται manual, χρησιμοποιείται στεριά, θάλασσα κλπ. Δηλώνεται δικιά του μπαταρία και δηλώνεται, υπάρχει μια βάση δεδομένων, μπαίνεις και δηλώνεις και τα πάντα μέσα, διευθύνσεις για να ενημερώνουν και ούτω καθεξής. Τώρα δεν μπήκα στην ICE τώρα. Το ICE έχει ενταχθεί στο GMDSS. Έχει ενταχθεί και το ICE. Το ICE είναι αυτό που βλέπαμε στο Marine Traffic. Τη θέση των πλοίων, δυστυχώς όχι όλων, αυτών που είναι πάνω από 100 κόρους ή επαγγελματικά. Έχει ενταχθεί από το 2002, πάνω από 300 και σήμερα είναι για πάνω από 12 μέτρα επαγγελματικά. Είναι να μπορούν τα σκάφη, ο σκοπός είναι να μπορούν να βλέπουν πληροφορίες για άλλα σκάφη που βρίσκονται σε μία εμβέλεια 20 έως 40 μίλια γύρω τους. Τόσο πια είναι. Υπάρχει περίπτωση επαγγελματικό σκάφος εμπορικό να έχει πίσω το αίσθημα. Απαγορεύεται, αλλά το κάνω. Ας πούμε στον κόλπο τώρα το κλείνω με τους πειρατές. Τα τουρκικά, αυτά τα λιευτικά το κλείνουν γιατί τα περνάω δίπλα τους στα στενά βοσπόρο εκεί, είναι κλειστά όλα. Μιλάω για μεγάλο σκάφο που ήταν ενός λιμάνι της Σύρου. Όχι, δεν έπρεπε. Δεν το έβλεπε στο πρόσεξε. Δεν το έβλεπε στο Marine Traffic. Μπορεί για κάποιο λόγο η κεραία του Marine Traffic να μην το έλαβε. Αλλά αυτό σε εκπέμπει και τον λαμβάνουν οι άλλοι δίπλα. Δεν θα πω λεπτομέρειες τώρα για το ICE, αλλά έχει το ICE. Όταν εκπέμπει, έχει το MMSI, το όνομα του σκάφους, τη σημαία, διαστάσεις, βύθισμα και ούτω καθεξής, αφετηρία, προορισμό, τα βλέπουμε και δυναμικές πληροφορίες, στίγμα, ταχύτητα, πορεία σε μοίρες, ώρα, ναυτιλιακή κατάσταση, πορεία, γυροβόλιο, τι είναι, αν είναι σταθμευμένο, τα γράφει μέσα. Αυτή είναι μια συσκευή ICE που υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι καθιστά το ραντάρ για τα σκάφη, γιατί κάποιος μπορεί να το έχει κλείσει, είναι ένα μικρό σκάφος και δεν το πιάνει. Το Marine Traffic, ναι. Εάν το VHF που είναι στην transducer, δηλαδή εκπέμπει κιόλας. Το VHF. Είναι transducer. Όλα είναι. Έχει ice. Α, και ice, με ice, ναι. Εφόσον έχεις ανοιχτό το VHF,
θες δεν θες εκπέμπεις ποιος είσαι και τι ναι. Έτσι δεν ναι. Ανεξάρτητα αν είσαι 10 μέτρα σκάφος και 12. Όχι, όχι. Δεν, είπαμε ποια είναι υποχρεωτικά. Ναι. Προς ενημέρασή σας στο Marine Traffic, αυτή η μεγάλη πλατφόρμα που είναι παγκόσμια νούμερο 1, ξεκίνησε το 2007 από τη Σύρο. Ήταν ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Σύρου, ιστιοπλόγος, ο Λέκας, και λέει, ρε παιδί μου, μιας και ξεκίνησε αυτό 5 χρόνια μετά, δεν φτιάχνω ένα σύστημα να απεικονίζεται, να βάλω μια κεραία, να πιάνει το σήμα, να απεικονίζεται. Και είχα πάει τότε, το θυμάμαι εγώ, στη Σύρο και είχα δει μια οθόνη να δείχνει τα πλοία, άγνωστο τότε, δεν υπήρχε, γιατί μόνο στη Σύρο φάνηκε. Μετά άρχισα να βάζει κεραίες γύρω-γύρω και έγινε η Marine Traffic που είναι πλέον αυτή. Καλά, διάφορες πληροφορίες τώρα, το Marine Traffic δεν θα να το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό όμως που θέλω να πω λίγο, λίγα λόγια, είναι για την εφαρμογή on course. Δεν είναι ενταγμένη στο GMDSS, δεν είναι κάτι που στηρίζεται η βοήθειά σου σε αυτό, είναι ένα application δωρεάν της Marine Traffic. Ήμουν ένας από τους demo χρήστες του Marine Traffic που μπορείς όταν έχεις δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για data με ελάχιστα data να εκπέμπεις τη θέση σου και να σε βλέπουν στο Marine Traffic. Να ξέρετε ότι τα λιμεναρχεία όλα βλέπουν μόνο την πλατφόρμα Marine Traffic. Δεν βλέπουν, γιατί υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες. Η Marine Traffic είναι που βλέπουν. Άρα ξέρουν που είσαι. Είναι πολύ καλό όταν ταξιδεύεις να ξέρουν που είσαι, να ξέρουν την πορεία σου, γιατί καταγράφεται και η πορεία σου. Αν κάτι συμβεί, ξέρουν να σε βρουν, πού να ψάξουν. Που σταμάτησε το σήμα, τι έγινε. Τα data είναι ελάχιστα. Δεν είμαστε ορατοί μέσα από το ICE των άλλων πλοίων, γιατί αυτοί βλέπουν το ICE μέσα από τη συσκευή τους. Εμείς δεν είμαστε ορατοί σε αυτούς, αυτά μας βλέπουν στα ραντάρ. Και η κατανάλωση data για ένα 24ωρο είναι 6 MB το μήνα μάλλον. Λέει ελάχιστα, επειδή το χρησιμοποιώ, είναι κάτι που δεν... Ευχαριστώ πολύ, ό,τι ερωτήσατε, ό,τι έχετε να ρωτήσετε, ρωτήστε. Ήταν μία συνοπτική, δεν... Μπήκα σε λεπτομέρειες γιατί θα κούραζα, ήδη κούρασα. Έχουν περάσει μια μισή ώρα. Είσαι πάντα ευχάριστος. Όχι, δεν είναι θέμα αν είμαι ευχάριστος. Είναι κάτι που ο σκοπός μου ήταν να σας δώσω να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργεί ο μηχανισμός όλος. Τι σημαίνει Ολυμπία Ράδιο, τι σημαίνει θάλαμος, τι σημαίνει distress, τι σημαίνει τι πατάμε. Τώρα το μενού από τα call και όλα αυτά θα τα ψάξετε, θα τα βρείτε. Τον έλεγα, αλλά να ξέρετε γενικά πως λειτουργεί αυτό το πράγμα. Σπύρο μου, εάν δεν έχεις πουθενά τυπωμένα... Αυτό το σεμινάριο τώρα, αν δείτε όπως είναι, το έχω ανεβάσει στο YouTube, στο κανάλι. Αυτό το ανάβησε. Αυτό το είχα ανεβάσει από καιρό. Αν αλλάξουμε το πίεσαι, σωστά, δεν κάνεις. Δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι απαραίτητο να το δηλώσει. Σε κάτι. Γιατί δεν περνάει serial number επάνω. Απλά βάζει το MMSI το παλιό. Άλλο. Σπύρο. Για να κάνετε ένα έλεγχο με το Ολυμπία Ράδιο, το πακέτο, αν μα βλέπει, βλέπει τα στοιχεία μα. Και στη στοιχεία έχουμε μια στρατηγική, μπορεί να αλλάξουμε τηλέφωνο, μπορεί να αλλάξουμε. Όχι, αυτό δεν το έχει το Ολυμπία Ράδιο. Θα πας στο λιμεναρχείο που έχει το φάκελό σου και θα δώσει τα νέα τηλέφωνα και στοιχεία επικοινωνία. Να το καταλήξει μέσα. Α, ναι, και αυτό. Από εκεί μπορούμε να το δούμε. Ναι, δεν υπάρχει μια online πλατφόρμα να ενημερώσει. Κακώς δεν υπάρχει. Γιατί όλοι αλλάζουμε τηλέφωνα, αλλάζουμε διάφορα, έπρεπε να είναι πιο δυναμικό. Απλά να ξέρουμε, δηλαδή αυτό που θέλω να υπομείνω είναι όταν βλέπετε, όταν ακούτε έναν οξύ ήχο στο VHF, δεν το κλείνετε. Διαβάζετε ή γυρίζετε το 16, μπας και ακούστε κάτι. Γιατί μπορεί να κινδυνεύει άνθρωπος.
Λοιπόν, καλά ταξίδια και είναι καλή εποχή τώρα που τα είπαμε για να τα θυμόμαστε. Και αυτό που θα επανέλθω από το χειμώνα, τώρα δεν είναι καιρό, είναι τα συνέβη. Μία σειρά αυτά τα άρθρα που είχα ξεκινήσει παλιά με συνέβη, τι έπαθε κάποιος και πώς μπορούσε, ποια είναι τα λάθη του και τι έπρεπε να κάνει για να μην γίνει. Να συζητάμε προβλήματα στη θάλασσα. Και καθένας καλό θα είναι τις εμπειρίες του, αν θέλει ας τις στέλνει σαν μήνυμα απλά, έγινε αυτό στο Δέλτα Σίγμα και να το φτιάξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.